Όσον έφερε ο Πρόεδρος, σήμερα μας τιμάμε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση μνήμης ως επίσημος καλεσμένος της Ομοσπονδίας, ο διδάκτορ ιστορίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ιερεβάν, γενοκτονολόγος κ. Χαΐδ Ντεμολιάν. Ο κ. Ντεμολιάν είναι αρθρογράφος και συγγραφέας πάνω από 50 εργασιών, μεταξύ αυτών μερικές μονογραφίες. Οι επιστημονικοί τομείς έρευνάς του περιλαμβάνουν το ζήτημα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, τις αρμενοτουρκικές σχέσεις και τον παντουρκισμό, τις εθνοτικές διαμάχες στο Νότιο Καυκάσο και άλλους. Σήμερα, ο Χαΐδ Ντεμολιάν είναι μέλος της Κάτω Βουλής της Δημοκρατίας της Αρμενίας και διευθυντής του Μουσείου της Αρμενικής Γενοκτονίας στο Ερεβάν. Πρόκειται για ένα επίσημο κρατικό ίδρυμα που λειτουργεί από το 1995 στο πλαίσιο του μεγαλειώδους μνημιακού συγκροτήματος αφιερωμένου στη γενοκτονία των Αρμενίων στην Αρμενική Πρωτεύουσα. Όμως το πιο αξιοζήλευτο, θα λέγαμε, της υπόθεσης είναι ότι η επίσκεψη στο Μουσείο Γενοκτονίας των Αρμενίων έχει πια γίνει μέρος του επίσημου πρωτοκόλλου του κράτους. Με αποτέλεσμα όλοι οι αρχηγοί των κρατών και όλες οι ξένες αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αρμενία να περιλαμβάνουν απαραίτητο στο πρόγραμμά τους την ξενάγηση στους χώρους του μουσείου και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας. Αυτό συνεπώς καθιστά τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Γενοκτονίας ως μια θέση κλειδί στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Οι όποιοι παραλληλισμοί με την περίπτωσή μας μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν. Στη χώρα μας, ενώ δεν υπάρχει μουσείο που θα τιμά τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων γενοκτονημένων Ελλήνων, λειτουργεί μουσείο που τιμά τον γενοκτόνο Κεμά, στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη, που στις 16 Αυγούστου 2014 θα συμπληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά μας. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τον Διευθυντή του Μουσείου της Αρμενικής Γενοκτονίας, κύριο Χαΐδ Ντεμολιάν, για να αποτελέσει η παρουσία του εδώ, απ' αρχή νέων πιεστικότερων αγώνων μας, για δημιουργία επίσημου μνημείου και μουσείου γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής 1914-1923 στο κέντρο της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας. Αξιότιμα αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες, φίλοι, για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εις βάρος των Ελλήνων. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στο λόφο της Τσερνακαπέρ, στο Ερεβάν, όπου το μνημείο των θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων, συγκεντρώνονται εκατοντάδες εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας της Αρμενίας για να αποτείνουν χώρο τιμής στους Αρμένιους, Έλληνες και Ασσύριους που υπήρξαν αθώα κλίματα των Οθωμανών, Τούρκων και Κεμαλιστών. Ровно 100 лет назад мародурки, предчувствуя близость начала мировой войны, приступили к совершению плана депортации и убийств греков, проживающихся на западных берегах Малой Азии и во Фракии. К сожалению, книга о Первой мировой войне умалчивает эту трагедию. Ακριβώς 100 χρόνια πριν οι νεότουρκοι, διαστανόμενοι τον παγκόσμιο πόλεμο να πλησιάζει, ξεκίνησαν την υλοποίηση του σχεδίου εκτοπισμού και εξόντωσης των Ελλήνων που κατοικούσαν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και στη Θράκη. Δυστυχώς, τα βιβλία που αναφέρονται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αποσιωπούν αυτή την τραγωδία.
лозунгом «Турция для турок» на костях христианского населения Османской империи. Ιδιότητες και φυκαλαιότητες της βάρους του ελληνικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσαν το προήμιο για ένα τερατώδες σχέδιο δημιουργίας ενός νέου τουρκικού κράτους με το σύνθημα «Η Τουρκία για τους Τούρκους» πάνω στα κόκαλα του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Итогом политики геноцида, совершенного ататуртами и кемалистами за период с 1914 по 1923 года стало массовое истребление более 2 миллионов христиан Османской империи и изгнание выживших из своей родины. Более 500 000 жертв были детьми. Αποτέλεσμα της πολιτικής της γενοκτονίας που εφάρμοσαν οι νεότουρκοι και οι κεμαλιστές την περίοδο από το 1914 έως το 1923 υπήρξε η μαζική εξέδωση πάνω από 3 εκατομμυρίων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξορισμός των επιζησάντων από την πατρίδα τους. Πάνω από 500 000 των θυμάτων ήταν παιδιά. После окончания Первой мировой войны новая волна насилия и депортации была инициирована уже кемалистами, которые самоорганизовались изначально для всего лишь одной цели – для пресечения возвращения остатков христианского населения на родину и возможности восстановления их государственности после военного поражения Османской империи. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα νέο κύμα βίας και αναγκαστικών εκτοπισμών ξεκίνησε από τους κεμαλιστές πλέον, οι οποίοι οργανώθηκαν αρχικά μόνο για έναν σκοπό, για να εμποδίσουν την επιστροφή των επιζώντων χριστιανών στις εστίες τους και για να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανάκρισης της κρατικής υπόστασής τους μετά τη στρατιωτική ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1919 года Мустафа Кемал прибыл в Самсун и собрал вокруг себя тех, кто скрывался, отказавшийся в то время неизбежной кары и справедливого наказания за преступления, совершенные против армянского населения. Эти банды кемалистов на этот раз приступили к истреблению греческого населения и армян, переживших ужасы геноцида. Όταν ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε στη Σαμσούντα και συγκέντρωσε γύρω του όσους κρύβονταν και προσπαθούσαν να γλιτώσουν την αναπόφευκτη, όπως φαινόταν τότε, δίωξη και δίκαια τιμωρία για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει εις βάρος του αρμενικού πληθυσμού. Αυτές οι συμμορίες κεμαλιστών τη φορά αυτή ξεκίνησαν την εξοδότρευση του ελληνικού πληθυσμού και των Αρμενίων που είχαν επιβιώσει τις φρίκες της γενοκτονίας. Политики геноцида, кемалисты, идеологические преемники младотурок осенью 1921 года арестовали и уничтожили видных представителей интеллигенции греческого населения Понта. В течение нескольких лет под самым носом европейских держав происходило уничтожение тысячелетнего греческого присутствия на южных берегах Черного моря. Террор и насилие против греков Понта и Ионии продолжались сквозь до осени 1922 года. Βάσει δοκιμασμένου και προσφυλού σχεδίου της πολιτικής γενοκτονίας των κεμαλιστών, που ήταν η ιδεολογική διάδοχη των νεοτούρκων, το φθινόπωρο του 1921 συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν οι επιφανέστεροι εκπρόσωποι της ελληνικής διανόησης του Πόντου. Μέσα σε λίγα χρόνια, κυριολεκτικά, κάτω από τη μύτη των ευρωπαϊκών δυνάμεων, διαπράττεται η καταστροφή της τρισχιλιόχρονης ελληνικής παρουσίας στις νότιες ακτές του Εξινού Πόντου. Η τρομοκρατία και η βία εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου και της Ιωνίας συνεχίστηκε μέχρι το φθινόπωρο του 1922. Οι μάλιστα ατμούν και σαφεράλης δαβόλστοντα ιστρυπλήνιμη депортации греков Понта. В сентябре 1922 года по приказу лидеров кемалистов город Смирна, или как турки пренебрежительно называли его Яур и Измир, был предан огню. Пожар и пепел Смирны ознаменовали рождение нового государства, Турецкой республики, которая стала логическим результатом уничтожения и искоренения христианского присутствия в Малой Азии, Армении и Киликии.
Οι μαλλιστές όμως ποτέ δεν είχαν σκοπό να περιοριστούν στην εξόντωση και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πότου. Το Σεπτέμβριο του 1922, με διαταγή των επικεφαλής και μαλλιστών, η πόλη Σμύρνη, ή όπως οι Τούρκοι υποτιμητικά την αποκαλούσαν Γιαούρε Σμύρ, πυρπολήθηκε. Η πυρκαγιά και οι στάφτες της Σμύρνης σηματοδότησαν τη γέννηση του νέου κράτους, της τουρκικής δημοκρατίας, η οποία ήταν το φυσικό αποτέλεσμα της καταστροφής και του ξυρισμού της χριστιανικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, την Αρμενία και την Κιλικία. Сегодняшнее турецкое государство, подписавшее Лозаннские соглашения и взявшее на себя обязательство уважать права национальных меньшинств, с новой силой и большим рвением приступило к новому насилию против оставшихся на территории Турции армян, греков и евреев. То сегодняшнее турецкое государство, которое υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης και ανέλαβε την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, με ανανεωμένο σθένος και ζήλο άρχισε την άσκηση περαιτέρω βίας κατά των εναπομεινάντων στα εδάφη της Τουρκίας Αρμενίων, Ελλήνων και Εβραίων. Объединив даже самых нацистов из Фракии, под страхом смерти вглубь Анатолии были депортированы тысячи евреев, а через год под страхом смерти армян Стамбула заставляли сжигать считавшуюся опасной книгу Франца Вельфеля «40 дней Мусадага», которая напоминала им героическую самооборону армян Киликии и позорное поражение османских войск. Το 1934, προλαβαίνοντας ακόμα και τους ίδιους τους Ναζί από τη Θράκη, υπό την απειλή του θανάτου στα βάθη της Ανατολίας απελάθηκαν χιλιάδες Εβραίοι. Και έναν χρόνο αργότερα, υπό την απειλή του θανάτου πάλι, οι Αρμένοι της Κωνσταντινούπολης αναγκάζονταν να κάψουν το βιβλίο του Φραντς Βέρφελ 40 μέρες στο Μούσα Ντάβ, που θεωρούνταν επικίνδυνο, αφού τους θύμιζε την ηρωική αυτοάμυνα των Αρμενίων της Κιλικίας και την ταπεινωτική ήττα των Οθωμανικών στρατευμάτων. Вместе с политикой уничтожения и депортации христианского населения, мишенью турецких националистов стали древние христианские памятники и богатое культурное наследие армянской и греческой цивилизации. Сотен мавзолеев и церквей сегодня больше нет, а от многих остались лишь жалкие остатки, или же они переделаны в мечети. Мази ми тим политики эксодусис и апелесис ту христианику плитизму, что стохастру тон турбан этникистон, вретикан ке та архея христианика мнимия, и плусия политистики клерономия ту арменику и ту эллинику политизму. Экатондадес монастиря ке эклесиес симера дэн ипархон. Ενώ από άλλα έμειναν μόνο θλιβερά υπολείμματα ή έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Турецкая политика геноцида против армян, греков и ассирийцев, оставшихся безнаказанной, породила новое зло человечества. 20 век стал веком мировых войн и геноцидов. Безнаказанность и откровенное покровительство мировыми державами государства, правоприемника и продолжителя османской традиции, создали ту почву, на основе которой появились ростки новых планов совершения геноцидов. Кто сегодня помнит об армянах? С таким циничным заявлением выступил Адольф Гитлер за несколько дней до вторжения в Польшу в августе 1939 года. И турки политики из генофтонии, когда тон Арменион, тон Эллинон и Ассирион, афу паремине атиморити, эхи гениси нео какой атин антропотита. Ο 20ος αιώνας έγινε ο αιώνας των παγκόσμιων πολέμων και των γενοκτονιών. Η ατιμορρησία και η απροκάλυπτη εύνοια εκ μέρους των παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων προς ένα κράτος διάδοχο και συνεχιστή της Οθωμανικής παράδοσης δημιούργησαν το γόνιμο έδαφος ώστε να φυτρώσουν σε αυτό νέα σχέδια για τη διάπραξη γενοκτονίας. Ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμένιους? Αυτή την κοινική δήλωση έκανε ο Αδόλφος Χίτλερ λίγες ημέρες πριν από την εισβολή στην Πολωνία, τον Αύγουστο του 1939. Безнаказанность и, как следствие этого, агрессивное поведение турецкого государства породили новые преступления. В 1955 году погромы греческого населения Стамбула и других городов Турции окончательно лишили
древний Константинополь присутствие коренного греческого населения. Я тимо Россия, я уж эпокулуфа и писатики себе рефорату турбику градуш, одригисан сыны Айглимата. То хиля не кошка пенида пэде, та погромту эллинику плитизму стин Константинополе и се алис полис тис Туркиес, стерисан апо ти Василевуша ти парушия ту егенуш эллинику плитизму. И снова безнаказанность, а также терпимость и политика двойных стандартов со стороны мировых держав создали благодатную почву для новой турецкой агрессии теперь уже против Кипрской республики в 1974 году, обернувшейся гуманитарной катастрофой. Кипария, Тимурисия, катошки Янухи и политики 2 метров и 2 штатмон, эк мэру что мегалон динамион, эхон демюрги сегонимо эдакош για μια νέα τουρκική επιθετικότητα. Αυτή τη φορά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974 που μετατράπηκε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. После приобретения независимости в 1991 году Республика Армения тоже оказалась под угрозой агрессивной политики Турции. Уже 22 года как Турция держит свою границу с Арменией закрытой, выдвигая неприемлемые для армянской стороны предусловия, в том числе циничное требование отказаться от памяти пережитого геноцида. Μετά την ανεξαρτησία της το 1991 και η αρμενική δημοκρατία απειλήθηκε από την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Επί 22 χρόνια η Τουρκία διατηρεί τα σύνορά της με την Αρμενία κλειστά, θέτοντας απαράδεκτες για την αρμενική πλευρά προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κοινικής απέτησης να απαρνηθούμε τη μνήμη της γενοκτονίας που βιώσαμε. А мировые державы уже не в первый раз вместо предостережения и пресечения человеконенавистнической и расистской политики Турции довольствуются лишь констатацией свершившегося и в лучшем случае оказывая ограниченную гуманитарную помощь. Την ίδια στιγμή οι παγκόσμιες δυνάμεις δεν είναι η πρώτη φορά που αντί να αποτρέψουν και να εμποδίσουν τη μισάνθρωπη και ρατσιστική πολιτική της Τουρκίας, περιορίζονται μονάχα στη δήλωση των τελεσμένων και στην καλύτερη των περιπτώσεων στο να παρέχουν περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια. Мы, потомки переживших ужасы геноцида армян и греков, не имеем морального права молчать и терпеть преступное отрицание совершенных злодеяний и его последствий. Моральный долг нового поколения армян, греков и ассирийцев не только чтить и помнить, но и совместно, рука об руку, продолжать борьбу за восстановление справедливости. Εμεί οι απόγονοι αυτών που βίωσαν τη φρίκη της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και Ασσυρίων, δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να σιωπούμε και να ανεχόμαστε την εγκληματική άρνηση των διαπραχθένων φρικαλιοτήτων και των συνέπειών τους. Το ηθικό χρέος της νέας γενιάς των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων δεν είναι μόνο να τιμά και να θυμάται, αλλά από κοινού, χέρι-χέρι, να συνεχίσει τον αγώνα για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Мы должны верить и быть уверенным в том, что эта справедливость восторжествует, если мы будем вместе в нашей борьбе и будем полны веры в окончательный успех. Родина наших предков, она и наша Родина, вне зависимости от того, где и когда мы и наши потомки будем жить. Так давайте не забывать боль, страдания и неосуществленные мечты наших предков и поднимем вместе знамя борьбы за торжество справедливости и правды. Πρέπει να πιστεύουμε και να είμαστε σίγουροι ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει αν είμαστε μαζί στον αγώνα μας και αν είμαστε γεμάτοι πίστη στην επιτυχή κατάληξή του. Η πατρίδα των προγόνων μας είναι και δική μας πατρίδα, ανεξάρτητα από το πού και πότε εμείς και οι απόγονοι μας θα ζήσουμε. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν τον πόνο, τους καημούς και τα ανεκπλήρωτα όνειρα των προγόνων μας και μαζί να σηκώσουμε το λάβαρο του αγώνα για να διαβεύσει το δίκαιο και η αλήθεια. Ευχαριστώ. Thank you.
έχετε μια αφιέρωση σε εσάς που δείχνετε πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν γονατίζουν, τα Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.